Μένουμε στο θέμα και πάμε στον Κώστα Νάνο για να δούμε τι νεότερο υπάρχει. Καλησπέρα, Κώστα. Πρόκειται ούτως ή άλλως για μια περιοχή στην οποία οι περιπολίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες στο τελευταίο διάστημα, έτσι? Ναι, εδώ και ένα χρόνο η αστυνομία έχει πυκνώσει τις περιπολίες στην περιοχή. Υπάρχει συστηματική, θα έλεγα, αστυνόμευση και μάλιστα σε εβδομαδιαία βάση ελέγχονται διαμερίσματα και κατοικίες στην περιοχή προκειμένου να εφαρμοστεί το διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών με το οποίο απαγορεύεται η διαμονή στην κλώρακα περισσότερων αιτητών πολιτικού ασύλου από τους ήδη υπάρχοντες. Είναι αρκετοί, πρέπει να πούμε, στην κλώρακα, κυρίως από την Συρία. Πολλοί από αυτούς διαμένουν σε μεγάλα συγκροτήματα διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, εκεί όπου έγινε και χθες αυτό το επεισόδιο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι διαμένουν στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων, Γιάννη. Και μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει υποκράτηση δύο νεαρούς, οι οποίοι με απόφαση του δικαστηρίου θα παραμείνουν υποκράτηση για 5 ημέρες. Για άλλους 3 υπάρχουν εντάλματα σύλληψης, δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί και αναζητούνται άλλα 4 πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την συμπλοκή, για την οποία οι λόγοι, τα κίνητρα των δραστών είναι μικροπαρεξηγήσεις μεταξύ τους. Μάλιστα.